νιώθω φανταστικά, σαν να πρωτό Όσκαρα. Ας πούμε, αλήθεια, ήξερα ότι είχα πάει καλά, το νιώθα. Παρόλο που αν υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τον ήχο που δεν ακούστηκε και στην αρχή με αποδιοργάνωσε. Θέλω να πεις πώς είναι για σένα που μπορέσουμε κάθε φορά η άποψή σου να σχολιάζεται. Κάποιοι να λένε, ας πούμε, ότι είναι λίγο ακραία κάποιες φορές. Είμαστε καλλιτέχνες. Ωραία, χαίρομαι λοιπόν που σχολιάζεται η άποψή μου. Γιατί πάει να πει ότι έχει βαρύτητα. Αλλιώς αν δεν είχε βάρος, θα τη σχολιάζαμε. Ο κύριος Φιλιππίδης είπε ότι του θύμιζε τον κύριο Βαλτινό στα νιάτα του. Ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Αλήθεια το λέω. Τι πάθαμε, δεν ακούγαμε τίποτα πάνω στη. Κάτι έχω πρόβλημα τελικά εγώ με τον ήχο. Ο ήχος έχει πρόβλημα μαζί μου. Σήμερα ο ήχος πνίγει και από τα χειροκροτήματα εδώ. Πρέπει να το συντονίσουμε. Ο Νίκος μου της να σου είπε ότι θύμιζες λίγο ένα μεντί. Ναι, κοίταξε, εγώ πιστεύω από την αρχή πριν βγω ότι δεν έχει πετύχει η μεταμφίεσή μας, το ήξερα από πριν. Δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν πέτυχε. Ο Νίκος Μουτσινάς μας είπε ότι θυμίζαμε λίγο τον Μάρκο Σεφερλή. Τιμή μου. Ίσως μου ξέφυγε, ίσως ήταν μια κακή στιγμή. Δεν γίνεται πάντα να είμαστε καλοί, λογικό είναι. Ο κύριος Φασουλής σου είπε ότι αν θες, ας πούμε, να γίνεις στάρ, δεν πρέπει να κάνεις παράπονο. Επειδή είχε μου διάσει εκείνη τη στιγμή πολύ άσχημα το πόδι μου, ήθελα να το τεινάξω. Και λέω τώρα, άμα το τεινάξω και δεν το πω, θα φανεί λίγο παράτερο. Δεν ξανακάνω παράπονο και φεύγω για την Αμερική, παιδιά. Αυτό ήτανε. Ευχαριστώ τον κύριο Φασουλή. Είπαν ότι είχαμε τη φωνή και τα δόντια του Μαζονάκη και τα μάτια, αλλά το υπόλοιπο... Έχουνε δίκιο, γιατί αυτή η φάτσα δεν βοηθάει. Ήμουν στενοχωρημένος γιατί θέλω να είναι πάντα τέλεια και εκεί με πήρε λίγο από κάτω. Είπανε ότι σατήρησες λίγο την αναβίση σήμερα. Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι εννοούνε. Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Και είπα να επιστρέψω εγώ μετά από 2 χρόνια. Εγώ είμαι σε φάση λίγο περισυλλογής. Αφοσιώνομαι στα παιδιά που μου είχαν λείψει πέρυσι, γιατί ήταν πολύ διφορτωμένο το πρόγραμμά μου πέρυσι. Τη ζήτησα από την Άννα να δει αν έχει τα ρούχα τα συγκεκριμένα από την εμφάνιση αυτή. Και μου έδωσε και τις μπότες και το κορμάκι και το σουτιέν της. Ξεκίνησα δίαιτα στο τέλος του Σεπτέμβρη. Έχω χάσει 13. Όλη μου η ζωή έχει σχέση με τα κιλά, γιατί ήμουν ένα υπέρβαρο παιδί. Ήμουν 100 κιλά όταν τελείωσα το σχολείο. Έφτασα τα 49 κιλά. Και λίγο αυτό όλο το πράγμα κάποιοι το παρουσίαζαν σαν να έγινε τώρα. Και λίγο έκανε τους δικούς μου να ανησυχήσουν. Αυτό πιο πολύ με στεναχώρησε. Ανησύχησε η μαμά μου γιατί άκουσε ξαφνικά να λένε ότι η Ελένη Καρακάση έφτασε στο σημείο 0. Έβλεπε τον εαυτό της, βλέπει τον εαυτό της μέρα με τη μέρα να λιώνει. Γιατί συνέβη. Χαμός. Έγραψε μια εφημερίδα ότι.